Μόλις έλαβε τέλος η άσκηση υγρό πυρ 2017. Το σενάριο εν συντομία της άσκησης ήταν ότι είχαμε διαρροή καυσίμων σε εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων στην περιοχή του Λιμένα Μεστών. Στην άσκηση πήραν μέρος όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες. Από το Λιμεναρχείο, το Λιμενικό Ταμείο, τις πολιτικές προστασίες Περιφέρειας και Δήμου, την αστυνομική διεύθυνση Χίου, τους εθελοντές, καθώς επίσης και ο πρόεδρος των Μεστών, ο οποίος βρισκόταν εδώ και παρακολούθησε την άσκηση. Και φυσικά το ασθενοφόρο, στο οποίο παρέλαβε έναν τραυματία, βάσει του σεναρίου υπήρχε και ένας τραυματισμός. Από την άσκηση, σκοπός της άσκησης ήταν καταρχήν η συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων, όπως είπα και προηγουμένως, καθώς επίσης η μάθηση του όλου χώρου της εγκατάστασης και επίσης τυχόν λάθη και ατέλειες οι οποίες διαπιστώθηκαν για να βελτιωθούν. Και ο έλεγχος βέβαια όλων των μηχανημάτων και οχημάτων τα οποία πήραν μέρος στην άσκηση. Μπορώ να σας πω ότι η άσκηση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Πήγαν όλα καλά, η επιχείρηση λειτουργήσε κανονικά τα μέσα της καθώς και το προσωπικό της, οπότε έχουμε ένα τέλος καλό και εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ να επέμβουμε. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία και καλά, εσείς είσαστε οι πρεσβέστες, έχουν βέβαια άλλη εμπειρία, αλλά ήταν μια καλή εμπειρία για τους εθελοντές, οι οποίοι ανταποκριθήκαν πλήρως. Θεωρώ ότι ήταν μια καλή κίνηση και να επανεληφθεί δεν θα ήταν άσχημα. Και σε κάποιες άλλες εκδηλώσεις, όχι μόνο στις δεξάμενες, αλλά και σε άλλα σημεία. Η άσκηση ήταν πάρα πολύ καλή. Είδαμε και τις δυνάμεις από όλες τις εθελοντικές ομάδες που παρευρεθήκαν σήμερα εδώ, του Πυριού, των Μεστών, της Ιωνίας. Είδαμε ότι μπορούμε να σταθούμε στο σημείο και αν ό,τι συμβάν μας τύχει να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Είναι όλα οργανωμένα πολύ καλά. Εντάξει, πάντα με την διοίκηση της ΠΥΙΨΛΟΧΙΟΥ μπορούμε να προσφέρουμε πάρα πολλά πράγματα σαν εθελοντές. Ευχαριστώ πολύ.